Πολύ καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε φίλες και φίλοι, τι μου κάνετε, πώς είστε? Πώς την έχετε, την διάθεση εννοώ. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπούλα του Temple of Rock. Πίσω από το μικρόφωνο εννοείται πως είναι ο ένας και μοναδικός Πέτρος Σοφιανίδης. Έτσι γιατί είμαστε και με τριόφρονες. Τρίτη λοιπόν το σωτήριο έτος 2018, 6 του μήνα εσήμερης, του Δευτέρου, έτσι, Φεβρουάριο έχουμε. Ένα βήμα πριν την Τσικνοπέμπτη. Ήρθε η στιγμή να τη δούμε και επίσημα καρναβάλια, έτσι για να τρελαθούμε τέλειως σε αυτό το μέρος. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι και τις 4 στην συχνότητα και στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ήδη έχω δεχτεί τις πρώτες καλησπέρες. Καταρχάς να καλησπέρισω την αγάπη μου που με ακούει συνέχεια. Τον φίλο μου τον Μίτσο, ο οποίος λέει είναι πολύ χαρούμενος σήμερα, διότι θα συμμετάσχει με το αυτοκίνητό του στις 4 Μαρτίου σε αγώνα στις Αίρες και μου ζήτησε και αφιέρωση, παρακαλώ. Και επειδή τον αγαπάω πάρα πολύ και επειδή ξεκινήσαμε πολύ δυνατά με τους Queen και το I Want It All, θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά και αγκαζιάρικα με τους Scorpions και το Rock My Car που αφιερώνω εξαιρετικά στο Μίτσο. Rock My Car λοιπόν από τους θρυλικούς Scorpions, όπου αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για την συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο ανακοινώθηκε και επίσημα. 16 λοιπόν Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, θα έχουμε την συναυλία των Scorpions στο Καλλιμάρμαρο στάδιο με την κρατική ορχήστρα Αθηνών. Θα γίνεται, αλλά να δες θα γίνεται, ρε σε λέω. Πάτησα πάντως ότι θα πάω στην εκδήλωση, τώρα αν θα πάω θα το δούμε. Πάντως γενικά μια ματιά που έριξα στις τιμές. Έχει πολλές και διάφορες τιμές. Έχει για ανέργους, έχει για φοιτητές, έχει για το ένα, για το άλλο, το από εκείνο, το απέναντι, το πίσω, το δεξιά, το αριστερά. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει ένα πακέτο για όλους και θα γεμίσει, θα γίνει ο κακός χαμός. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σήμερα στο τι είναι σήμερα. Α, επιτέλους σήμερα έχουμε μια παγκόσμια μέρα. Επιτέλους δηλαδή. Όμως είναι πολύ ιδιαίτερη παγκόσμια μέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα κατά της κλιτοριδεκτομής, παρακαλώ. Και ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό, καθώς έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές γυναίκες αυτό το πράγμα, ειδικά στις χώρες, ας πούμε, της Αφρικής ή και της Ασίας, προς Ασία. Και μάλιστα ήθελα να μιλήσω για το βιβλίο της Waris Deary, η οποία έγραψε ένα βιβλίο για την προσωπική της εμπειρία πάνω στο θέμα, το πώς έζησε αυτή την εμπειρία και πώς μετέπειτα επηρέασε τη ζωή της και πώς εξελίχθηκε μετά και η ζωή της, προσπάθησε να πάρει τη ζωή της στα χέρια της. Αν δεν κάνω λάθος λέγεται το λουλούδι της ερήμου, λέγεται το βιβλίο της Waris Deary. Ψάξτε το, βρείτε το, διαβάστε το όσοι μπορείτε, θα πάθετε πλάκα με αυτά που γράφει μέσα. Αφορμή λοιπόν που έχουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα κατά της κλιτοριδεκτομής, σας προτείνω να διαβάσετε και να απολαύσετε αυτό το βιβλίο με την αληθινή εμπειρία της Waris Deary. Τα λέει όλα μέσα, πολύ περιγραφικά, πολύ αναλυτικά και πάρα πολύ ίσως ανατριχιαστικά. Λοιπόν, και μιας που μιλάμε για γυναίκες, ας ακούσουμε λίγο το επόμενο κομμάτι. Καμία σχέση βέβαια το ένα με το άλλο τώρα. Αλλά εντάξει, τώρα μου ήρθε Motley Crue, Girls, Girls, Girls. Και εγώ είμαστε για να τα πούμε. Girls, girls, girls λοιπόν και από τους Motley Crue. Μιλάω περίεργα γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε στενά από τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος περιεχομένου εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σου Πέτρο, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, σ' αρέσει η εκπομπή, κάνω τίποτα κακό? Εντάξει,
Καλά πας νομίζω. Α, εδώ ήρθα λίγο να σε τσεκάρω. Α. Όπως πρέπει. Παιδιά, έκανε ντου μέσα στο στούντιο έτσι με αυτό το ύπουλο το βλέμμα. Μασάει και τσίχλα, τον ακούτε. Είμαι λίγο τρομακτικός, ξέρω. Έχεις ναι, φοράς και αυτή τη μαύρη μπλούζα σήμερα. Λέω πάνω να μου φτιάξει μια μαύρη μπλούζα, ναι. Μαύρη μπλούζα, ναι. Αλέξανδρε, όλα καλά. Καλά, μωρέ, καλά. Εσύ, πώς πάει η εκπομπή? Εντάξει, τώρα φοβάμαι λίγο να μιλήσω, αλλά καλά πιστεύω. Φοβάσαι, Ναι. Και δεν έχω. Θέλω να είσαι ο εαυτός όμως, δεν γίνεται. Είμαι, ήθελα τώρα να πάω να πω τους τρόπους επικοινωνίας μου, μπορώ? Φυσικά σου επιτρέπω, ναι. Μας ακούνε από το www.eoelas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Κάτσε, μη με μαλώνεις, αυτά λέω. Μη. Τηλέφωνο 2313-022-040 για εκτός αέρα επικοινωνία. Εννοείται. Εντάξει, να σκάσουμε δηλαδή, χωρίς οξυγόνο, εκτός αέρα. Ναι. Okay. Και στέλνουν τα email του στο radio@eolas.org. Σωστά, έτσι? Καλά τα πάτε, εντάξει. Και τα μαθαίνει σιγά σιγά. Έχουμε και την ομάδα στο Facebook, μπορώ να την πω έτσι. Επιτρέπω, ναι. Temple of Rock, ATOE. Κάτσε. ATOE Radio. Νόμιζα θα φας παλιάρα. Σήμερα για κάποιο λόγο η εκπομπή έχει ξεκινήσει να αναφέρω συνέχεια αυτοκίνητα και τέτοια και να καλησπερίσω το φίλο μου τον Οδυσσέα, ο οποίος επιτέλους πήρε δίπλωμα οδήγησης από ό,τι φαίνεται. Μπράβο. Χειροκρότα, ρε. Μπράβο. Σιγά σιγά να παίρνουμε κι άλλη σειρά. Δεν έχεις, ρε φίλε? Όχι, για να το κάνω. Δεν το ξέρω αυτό. Κοίτα να δεις. Προτιμώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Θεσσαλονίκη, είναι καταπληκτικά. Α, ναι, ναι, ναι. Και το μετρό είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο, ναι. Το μετρό το λατρεύω, φίλε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ. Το μετρό δεν έχει. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα, γίνεται? Εντάξει, γίνεται. Εγώ θέλω να ακούσουμε λίγο Eagles of Death Metal. Το πώς λέγεται αυτό, κάτσε να δω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Complexity, Complexity λέει. Αυτό το συγκρότημα είναι αυτοί που είχαν στο Παρίσι που μπήκανε και τους σκοτώσανε. Ναι. Αυτοί είναι. Okay. Δεν τους σκοτώσαν όλους. Το συγκρότημα μαζί. Πάμε, όχι, πάμε να ξανακούσουμε. Eagles of Death Metal, Complexity. Ακούσαμε λοιπόν και τους πολύ πολύ καλούς Eagles of Death Metal. Εντάξει, έφυγε και ο Αλέξανδρος, παιδιά, αυτού ξελευθερία. Εννοείται ότι όλα αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε είναι στο πλαίσιο της πλάκας, έτσι. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ζούμε δημοκρατικά εδώ πέρα στον οργανισμό και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσικούλα μας, έτσι. Και ξεκινάμε από ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, πίσω στο 1945, όπου γεννιέται ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής-τραγουδοποιός Bob Marley. Σε ένα μικρό λέει χωριό με το όνομα 9 Miles, Τζαμάικα. Υπήρξε ο άνθρωπος που έκανε τη ρέγγια μουσική γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος The Wailers από το 1964 έως το 1974. Μετά τη διάλυσή του συνέχισε ως Bob Marley and The Wailers. Το 1978 τοπονομήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το μετάλλιο Peace Medal of the Third World. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994. Το 2001 βραβεύτηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. 1962, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός ιδρυτικό μέλος των Guns N' Roses, Axl Rose, γεννήθηκε στο Lafayette της Ινδιάνας. Από το 1985 μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει συνολικά 7 άλμπουμ με το συγκρότημα 4 Studio, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει κερδίσει 4 American Music Awards, 4 MTV Video Music Awards και 2 World Music Awards. Δημοφιλή τραγούδια λέει του συγκροτήματος, Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine κτλ. Τα ξέρετε έτσι. 1970 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία από την Apple Records το τραγούδι του John Lennon με τίτλο Instant Karma. Είναι ένα από τα 3 τραγούδια του Lennon που σαν solo τραγουδιστής μαζί με τα Imagine, Give Peace a Chance που γράφτηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Γράφτηκε και κυκλοφόρησε μέσα σε 10 μέρες. Ο Lennon είχε δηλώσει «Wrote it for breakfast, recorded it for lunch and we're putting out for dinner». Πολύ καλό. 1993, τώρα στην κορυφή του Billboard Hot 100, βρίσκεται η Whitney Houston με το τραγούδι «I will always love you» από το soundtrack της ταινίας «The Bodyguard». Το άλμπουμ αυτό, το οποίο για την ίδια εβδομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση του Billboard 200 μάλιστα.
Αυτό το τραγούδι γράφτηκε και πρωτοτραγουδήθηκε από την Αμερικανίδα country τραγουδίστρια Dolly Parton το 1974. Dolly Parton. 2011 τώρα, ο Ιρλανδός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Gary Moore απεβίωσε σε ηλικία 58 ετών στον ύπνο του από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια διακοπών του στην Εστεπόνα της Νότιας Ισπανίας. Σε ηλικία 16 ετών άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική σαν μέλος του ροκ συγκροτήματος Skid Row. Το 1974 ενσωματώθηκε στην Thin Lizzy και αποχώρησε μετά από λίγους μήνες για να επιστρέψει το 1977 για δύο χρόνια. Από το 1973 ακολούθησε παράλληλα και solo καριέρα. Το τελευταίο solo album που είχε τίτλο Bad For You Baby κυκλοφόρησε το 2008. Είχε συνεργαστεί με μεγάλους blues καλλιτέχνες όπως ο BB King, Albert King κτλ. Μάλιστα ο Gary Moore, μεγάλη φυσιογνωμία και ο Gary Moore. Οπότε, τι, να πάμε να ακούσουμε λίγο ο Gary Moore, τι λέτε? Έλεγα να ακούσουμε λίγο Bob Marley, αλλά όχι μωρέ, πάμε να ακούσουμε λίγο Gary Moore. Temple of Rock συνέχεια λοιπόν, μόλις περάσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής για σήμερα, το πρώτο τέταρτο της εκπομπής, από τα τέσσερα τέταρτα δηλαδή, το πρώτο τέταρτο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα θα αναφέρουμε ουσιαστικά δύο επικείμενες επιστροφές στο στούντιο για δύο συγκροτήματα. Θα ξεκινήσουμε τους Dream Theater, οι οποίοι ξεκινούν λέει τις ηχογραφίσεις του νέου τους άλμπουμ τον ερχόμενο Μάιο. Jordan Rades. Όπως πάντα υπάρχει δουλεμένο στο μυαλό μας ένα πολύ συγκεκριμένο κόνσεπτ. Οι Dream Theater σχεδιάζουν την επαναδραστηριοποίησή τους στο τέλος της άνοιξης με σκοπό το ξεκίνημα των εργασιών για το νέο τους άλμπουμ, τη συνέχεια δηλαδή του The Astonishing. Δεν πρόκειται να μπούμε στο στούντιο πριν από το Μάιο, αναφέρει στη συνέντευξή του ο κιμπορντίστας του συγκροτήματος Jordan Rades. Θα χρειαστεί να δουλέψουμε τις συνθέσεις και να τις ηχογραφήσουμε. Μετά θα ασχοληθούμε με τη συσκευασία. Νομίζω ότι σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα θα κυκλοφορήσει, μετά θα ξεκινήσουμε την περιοδία μας. Μιλώντας για τη διαδικασία της ηχογράφησης ενός άλμπουμ των Dream Theater, ο Ράντες αναφέρει: όταν ξεκινάμε τις ηχογραφήσεις ενός άλμπουμ, πάντα υπάρχει δουλεμένο στο μυαλό μας ένα πολύ συγκεκριμένο κόνσεπτ. Έχουμε ήδη οραματιστεί τη μουσική και έχουμε επίσης οραματιστεί και το αποτέλεσμα. Μακάρι να βγάλουν και Dream Theater καινούριο δίσκο. Προσωπικά δεν τους ακούω πάρα πολύ, δεν είμαι μεγάλος λάτης αυτού γενικά του στυλ, του ύφους που παίζουν, αλλά είναι η Dream Theater, είναι πάρα πολύ γνωστό συγκρότημα, έχουν καταφέρει πάρα πολλά και γιατί όχι, εννοείται πως είναι καλοδεχούμενη η επιστροφή τους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Dream Theater Forsaken. Forsaken λοιπόν από τους Dream Theater. Άντε να έρθει ο Μάιος να ξεκινήσουν να κάνουν και αυτοί τις προεργασίες για το νέο τους άλμπουμ. Πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα τώρα, οι οποίοι ουσιαστικά θα μπουν στο στούντιο. Επιστροφή λέει στο στούντιο για τους Disturbed, με ερωτηματικό όμως από πίσω. Μια ανάρτηση λέει στο Facebook καλλιεργεί προσδοκίες. Με μια ανάρτηση στο Facebook, οι Disturbed δημιουργούν βάσιμες υποψίες πως βρίσκονται στο στούντιο δουλεύοντας πάνω σε νέο υλικό. Η φωτογραφία θα μπορούσε βέβαια να προέρχεται από τις ηχογραφήσεις του προηγούμενου άλμπουμ τους ή από το επερχόμενο EP που έχουν ανακοινώσει, αλλά τα τρία χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Immortalize δημιουργούν στους fans του συγκροτήματος υψηλές προσδοκίες. Άρα και η Disturbed πιθανότατα είναι στο στούντιο για ηχογράφηση, οπότε θα περιμένουμε και από αυτούς καινούριο υλικό. Μπράβο, έτσι να κάνουν δουλειές, να βγαίνει η μουσική προς τα έξω. Πάμε να ακούσουμε όμως μια τεράστια επιτυχία τους, μια διασκευή βασικά, The Sound of Silence, Disturbed. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
Rock. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούσαμε και το φοβερό, επικό έτσι, Disturbed the Sound of Silence. Είναι αλήθεια πως έχω ένα ακόμα συγκρότημα το οποίο είναι να μπει στο στούντιο, αλλά θα το κρατήσω για λίγο πιο μετά και θα πηδήξω έτσι μια ειδισούλα. Ναι, γιατί θέλω να το πω λίγο πιο μετά, είναι λίγο 38 όνομα αυτό. Και λοιπόν θα πάμε στον κύριο Neil Young, ο οποίος λέει πρωταγωνιστή σε ταινία Western. Κοίτα να δεις, το Paradox κυκλοφορεί λέει τον ερχόμενο Μάρτιο, δηλαδή σε ένα μήνα το πολύ έτσι. Ο Neil Young αναμένεται να πρωταγωνιστεί σε μια νέα ταινία Western. Το Paradox, σε σκηνοθεσία της Daryl Hannah, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον ερχόμενο Μάρτιο. Εκτός από το μεγάλο καλλιτέχνη, το cast της ταινίας περιλαμβάνει τον Willie Nelson με τους γιους του, αλλά και μέλη της μπάντας του Young, Promise of the Real. Το δελτίο τύπου λέει από την παρουσία της ταινίας αναφέρει. Για να δούμε τι λέει. Ο χρόνος είναι ρευστός σε αυτόν τη μουσική. Ο χρόνος είναι ρευστός σε αυτό τη μουσική Western ιστορία. Μάλιστα, πολύ ωραία τα γράφει. Κάπου στο παρελθόν, ο άντρας με το μαύρο καπέλο κρύβεται μαζί με άλλους παρανόμους, ναι, σε έναν εγκατελειμμένο σιδηροδρομικό σταθμό. Μετά από την εξόρυξη θρασμάτων προηγούμενων πολιτισμών, περιμένουν τον αργυρό αετό και τη μαγεία της Σελήνης για να δημιουργήσει τη μουσική και να κάνει τα πνεύματα να πετάξουν. Ο αργυρός αετός τι είναι, σαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά Ινδιάνος. Εντάξει, ναι, ήταν λίγο αυτό, ναι. Τι να κάνω, ρε παιδιά, τον αργυρό αετόλη. Δηλαδή, τώρα τι θα τραγουδάει εδώ πέρα, ξημερώματα, αλλά ινδικά, ινδιάνικα βασικά. Θα τρελαθούμε τελείως, μάλιστα. Και ηθοποιός ο Neil Young, μπράβο, μπράβο, τι, και σαν ότερα. Άντε και στην όπερα και στο... όπου μπορεί ο καθένας, όπου γουστάρει, ρε παιδί. Αλλά θα κάνουμε τώρα, θα πρωτοτυπήσουμε, δεν θα ακούσουμε Neil Young, θα ακούσουμε Russ Ballard, A Woman Like You, και μετά ανέκδοτο. Δύο φίλοι και συζητάνε. Ρε Σιμίτσολη, να σε ρωτήσω μια ερώτηση. Η γυναίκα σου φωνάζει όταν κάνει σεξ? Αν φωνάζει, λέει, από το καφενείο την ακούω. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Μάλλον κάτι άλλο ρωτούσε ο τύπος και κάτι άλλο απάντησε ο Μίτσος. Άρε Μίτσο, καρφώθηκες Μίτσο. Δεν χωράς να περάσεις κατά την πόρτα Μίτσο. Δεν μπορείς να μπεις στα μάξι Μίτσο. Αχ, τον έτσι είναι, έτσι είναι. Τι να κάνω, κάποια πράγματα ρε παιδί μου, έτσι είναι στη ζωή. Ναι, ξέρω, κρυώσατε τώρα. Τώρα στέλνετε ότι κρυώσατε. Άντε βρε, άντε. Άντε βρε από εκεί, τσαρλατάνι. Λοιπόν, για να σας χαλαρώσω, πριν θυμάστε που σας είπα ότι θα ακούσουμε Bob Marley και δεν ακούσαμε, θα ακούσουμε τώρα Bob Marley, Could You Be Love. Όχι, Could You Be Love, αυτό τέλος πάντων. Άρα τώρα. Ακούσαμε και τις αγαπημένες διαφημισούλες μας λοιπόν και είμαστε εδώ πάλι. Να, εδώ είμαστε λοιπόν. Πάλι, εδώ λοιπόν. Μας ακούτε από το www.eolas.org, εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο εννοείται. Τηλέφωνο στο 23 13 022 040. Τα email σας στο radio@eolas.org.
και βρίσκεται εννοείται και την ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock ATOE Radio Radio Radio. Εντάξει, ακούσαμε και Bob Marley σήμερα, έτσι χαλάρωσαμε λίγο. Να πάμε σε έναν εκπληκτικό κύριο. Άκου τώρα, ακούστε τώρα τι special είδηση σας έχω, δεν πάει ο νου σας. Ο David Bowie λέει είχε πληροφορηθεί το θάνατό του από medium στα τέλη της δεκαετίας του 70. Τι λένε φίλε να με! Αχ, ο κιμπορτίστας λέει του μεγάλου μουσικού Mike Garson εκμυστηρεύεται. Πάμε να δούμε τι είπε. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ένα medium είχε πληροφορήσει τον David Bowie για το πότε ακριβώς θα πεθάνει σύμφωνα με τον κιμπορτίστα και συνεργάτη του μεγάλου μουσικού Mike Garson. Η επανέκδοση βιογραφίας του Garson, Piano Man, The Life of Mike Garson, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Μάιο με την αναβαθμισμένη έκδοση να περιλαμβάνει μερικές ιστορίες, τις οποίες ο κιμπορντίστας για ευνόητους λόγους λέει δεν μπορούσε να συμπεριλάβει αρχικά. Μια από αυτές τις ανέκδοτες ιστορίες αναφέρει πως ο Bowie είχε επισκεφτεί ένα medium που του είχε εκμυστηρευτεί τον τρόπο και τον χρόνο του θανάτου του. Του είχε πει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα φύγει από τη ζωή, θυμάται τον Garson. Προφανώς και υπάρχουν πολλά medium που λένε ακατάσχετες μπούρδες, αλλά ο συγκεκριμένος είχε πέσει μέσα. Κοίτα να δεις. Και καταλήγει, λέει, ο David το ήξερε και το είχε πιστέψει. Μου το είχε πει, σχεδίαζε τη ζωή του βάσει αυτής της πρόβλεψης. Είχε 30 με 40 χρόνια ζωής να διαχειριστεί. Εντάξει, και αυτό είναι λίγο σοκαριστικό το να ξέρεις ακριβώς την ημερομηνία και τον τρόπο που θα πεθάνεις. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να ξέρεις ότι έχεις, ας πούμε, λέμε τώρα ακόμα 40 χρόνια ζωής και ότι θα πεθάνεις την τάδε μέρα. Είναι λίγο περίεργο. Ανατρίχεσαι. Να ξέρεις ότι θα φύγεις, ας πούμε, από τη ζωή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας David Bowie στο The Jean Jenny. Jenny λοιπόν από τον David Bowie και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω για το συγκρότημα, το μεγάλο συγκρότημα το οποίο αναμένεται να επιστρέψει στη δισκογραφική. Στη δισκογραφική δράση εννοώ, εντάξει, κόλλησε το μυαλό μου. Λοιπόν, οι AC/DC ηχογραφούν λέει νέο δίσκο με τον Axl Rose. Αυστραλός συγγραφέας και φίλος της μπάντας θεωρεί σίγουρη την επιστροφή τους, λέει. Ο Murray Englehart είναι αναγνωρισμένος μουσικός και συγγραφέας και δημοσιογράφος, ειδικός σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τους AC/DC. Πριν λίγες μέρες έγραψε στο Facebook, θα το ξαναπώ, οι AC/DC θα συνεχίσουν με τον Axl, με νέο δίσκο, περιοδεία, τα πάντα. Το μεγάλο στοίχημα για τον Angus μετατράπηκε σε θρίαμβο και έθεσε τις βάσεις για το μέλλον. Ο Englehart, με σχεδόν 50 χρόνια καριέρας, έχει γράψει τα AC/DC Maximum Rock and Roll, The Ultimate Story of the World's Greatest Rock και έχει πάρει δεκάδες συνεντεύξεις από όλα τα μέλη τους. Καμία επίσημη βέβαια πηγή δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε έως τώρα αυτά που είπε. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό να δούμε τους AC/DC λοιπόν με τον Axl Rose στα φωνητικά και να δούμε ένα full δίσκο με τον Axl Rose σαν AC/DC ουσιαστικά μέλος, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πιστεύω. Τι να πω, αναμένουμε. Άμα είναι να κυκλοφορήσουν και AC/DC λοιπόν δίσκο με τον Axl Rose, αναμένουμε. Τι άλλο να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε ωστόσο λίγο AC/DC Jailbreak από πολύ παλιά. There was a friend of mine on murder. The judge's gavel fell. Jury found him guilty. Ω, ναι, ξεκίνησαν τα περίεργα νέα. Λοιπόν, ξεκινάμε, φύγαμε. Η μεγάλη λέει απόδραση. Μωρό Spider-Man σκαρφαλώνει προς την ελευθερία. Μπορεί ακόμα καλά να μην ξέρει να περπατά, όμως το μωρό στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε, ναι, όσοι το δείτε, ξέρει πολύ καλά να σκαρφαλώνει σαν έλουρος και δεν φοβάται τίποτα. Στο βίντεο λοιπόν κατέγραψε ο μπαμπάς του Μπόμπιρα, έχει γίνει λέει viral στο διαδίκτυο, ο μπέμπις προσπαθεί να δραπετεύσει από το δωμάτιό του, την πόρτα του οποίου έχουν κλείσει λέει οι γονείς με κάγκελα. Ο μικρός όμως δεν πτωείται και καταφέρνει να σκαρφαλώσει στα κάγκελα και να βρει την έξοδο προς την ελευθερία του. Απίστευτο λέει, δεν το πιστεύω πως μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλος ενός μικρού παιδιού αν θέλει να καταφέρει κάτι, δηλώνει η χρήση του YouTube, ενώ άλλος σχολιάζει
του έχουν βάλει, λέει, δύο πόρτες ασφαλείας και αυτό ακόμα καταφέρει να βρει λύση. Φοβερό, αλλά και επικίνδυνο. Εντάξει, αυτό είναι το παιδί του Spider-Man. Δεν είναι τώρα φυσιολογικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Άκου εκεί, λέει, δύο πόρτες ασφαλείας, λέει, και τα παρέκαμψε και τα δύο. Α, θα μας τρελάνε αυτό το παιδί. Αμέσως τώρα, Bill Haley and his Cornels στο Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flag so join me, ho. We'll have some fun when the clock strikes one. Πολύ ωραίο τραγουδάκι, λοιπόν. Έτσι λίγο μας έφτιαξε και τη διάθεση. Χαρούμενο και ωραίο. Αλλά μας φτιάχνουν τη διάθεση και τα περίεργα νέα σήμερα, έτσι. Να καλησπέρισω και τη Ζωή που τώρα μπήκε στην παρέα μας. Γεια σου, Ζωή. Λίγο άργησες, αλλά δεν πειράζει, μωρέ, σιγά τώρα. Σταθμός, λέει, του μετρό έγινε κινηματογραφικό στούντιο. Έχουν γυριστεί εκεί ταινίες με τον Matt Damon. Έλα ρε φίλε. Κάποτε, λέει, ήταν σταθμός του μετρό και τώρα εκεί γυρίζονται σκηνές από δημοφιλείς ταινίες. Ο σταθμός που βρίσκεται στη στάση Charing Cross χρησιμεύει ως κινηματογραφικό στούντιο, ενώ όπως επισημαίνει η Kate Reston, υπεύθυνη για τις άδειες κινηματογράφησης στο χώρο αυτό, πλέον χρησιμοποιείται για φωτογραφίσεις ή ακόμα και κινηματογράφηση. Σκεφτείτε ότι έχουν γυριστεί μέχρι και σκηνές με τον Matt Damon για την ταινία Το Τελεσίγραφο του Bourne. Αλλά και ο Daniel Craig έχει περάσει από εδώ ως James Bond στο Skyfall. Μπράβο ρε παιδί μου, αυτό το σταθμός μετρό εκεί πέρα έχει μεγάλη πέραση. Aerosmith, Living on the Edge, αμέσως τώρα. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Living on the Edge από τους Aerosmith και πάμε τώρα σε μια ουτοπία, παιδιά, θα σας πω και θα καταλάβετε, μισό λεπτάκι. Κι όμως, λέει, υπάρχει ένα μέρος όπου νοικιάζονται, λέει, σπίτια για 0,88 ευρώ το χρόνο. 88 λεπτά το χρόνο! Το καταλάβατε? 88 λεπτά το χρόνο, λέει. Υπάρχει ένα μέρος όπου οι κάτοικοι πληρώνουν απειροελάχιστα για το ενίκιο του σπιτιού τους. Πρόκειται, λέει, για το χωριό Φουτζερέι, που βρίσκεται λίγο έξω από το Μόναχο της Γερμανίας. Οι κάτοικοι, λέει, στο χωριό αυτό πληρώνουν 0,88 ευρώ το χρόνο για το ενίκιο των σπιτιών τους, τα οποία δεν είναι τίποτα σπίτια τρύπες, ας πούμε, να μην χωράς και τα λοιπά, 20 τετραγωνικά, 15 τετραγωνικά ένα δωμάτιο, αλλά ευρύχωρα, λέει, πέτρινα σπίτια με όλα τα κομφόρ και με κήπους, λέει, και με το ένα και με τα τούτα τους και με τα ακίνα τους. Στο χωριουδάκι, λέει, που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι, υπάρχουν 52 πέτρινα σπίτια, πλατεία και μια εκκλησία. Πάντως, λέει, το Φουγκερέι περιτριγυρίζεται από 6 πόρτες, οι οποίες, λέει, άκου φάση τώρα, οι οποίες, λέει, κλείνουν στις 10 το βράδυ και οι κάτοικοι θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο κτηριακό συγκρότημα για να μην περάσουν τη νύχτα έξω στην ύπαιθρο. Άμα δεν είσαι μέσα, έξω θα μείνεις, τέλος. Τιμωρία. Επίσης, λέει, για να μείνει κάποιος εκεί θα πρέπει να έχει ζήσει 2 χρόνια στο Augsburg και να μην έχει, λέει, καθόλου μα καθόλου μα καθόλου εισόδημα. Εντάξει, τώρα έτσι όπως το θέτουν αυτό, βγάζει και ένα νόημα, ρε παιδί μου, γιατί ήταν πολύ περίεργη φάση. Δηλαδή, λες, τι φάση τώρα, πολύ περίεργη φάση, ναι, οκ. Okay. Αχ, τι να πω, πάμε να ακούσουμε λίγο Crowded House, Weather With You. Temple of Rock.
Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε και στην τελευταία ευθεία για σήμερα και αυτής της εκπομπής. Να σας ενημερώσω ότι θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα την εκπομπή, διότι έχουμε κάποιες υποχρεώσεις εδώ πέρα στον οργανισμό που πρέπει να γίνουν. Αλλά εντάξει, δεν σας απασχολεί αυτό. Πάντως, όλοι περιμένουμε όπως και δίποτε την Τσίκνο Πέμπτη, σαν κυλιόδουλοι που είμαστε. Έτσι, να πάμε να φάμε το βράδυ, να πιούμε, να τσικνήσουμε, να κάνουμε. Ναι, αυτό ξέρετε. Άντε να έρθει λοιπόν και Τσικνοπέμπτη να ντυθούμε εδώ πέρα, να κάνουμε και εκπομπή Τσικνοπέμπτης. Να περάσουμε όμορφα, ωραία, τρελά, παλαβά, μόνο όπως εμείς έτσι συνηθίζουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα 2220s και θα πούμε το ανεκδοτάκι μετά. Με τον μικρό που δεν μπορεί να κοιμηθεί μέχρι αργά τη νύχτα. Η μαμά του προσπαθεί να τον ερμήσει για να αποκοιμηθεί. «Σώπα παιδάκι μου, όπου να είναι θα έρθει ο μπαμπάς σου και θα μας πει ένα παραμύθι». «Τι παραμύθι, μαμά?» «Πού ήταν μέχρι αυτή την ώρα?» Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Έτσι, γιατί πριν ουσιαστικά δικήσαμε τις γυναίκες, τώρα να δικήσουμε και τους άντρες λίγο. Ή και το αντίστροφο. Ναι, σήμερα τα ανέκδοτα είχαν να κάνουν με απατημένους συντρόφους, αν δεν το καταλάβατε. Τι στη μία περίπτωση απατημένος ήταν ο μπαμπάς, στην άλλη η μαμά. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Ο Τέμβλο Βρόκ κάπου δεν θα σταματήσει. Ναι, κι όμως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου μέχρι και αυτή την ώρα και που με αντέξατε. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη στις 2, done με Τσικνοπέμπτη show, εδώ πέρα στον Temple of Rock. Θα είμαι κεντυμένος, να ξέρετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Και θα σας αφήσω με Guns N' Roses σήμερα, καθώς είναι τα γενέθλια του Axl Rose. Και πολύ Axl Rose ακούσαμε σήμερα, οπότε θα σας αφήσω με Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Τα λέμε την Πέμπτη λοιπόν, να είστε καλά, φιλάκια πολλά! Yeah.